Καλημέρα κύριε Σοφιανή από το Αληθινό Ραδιοφωνο. Τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Κουίκ. Καλά. Έβαλα ένα θέμα για την βία η οποία δυστυχώς έχει μεγάλη έξαρση στα παιδιά από 8 μέχρι 16-17 χαμός γίνεται. 1560 συλλήψεις γίνανε από καταγγελίες βεβαίως περιστατικών που αφορούν τους νέους. Στα γήπεδα, έξω από τα γήπεδα, στα σχολεία μέσα. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία? Ναι, νομίζω ότι δεν πρέπει να το αποσπάσουμε το πρόβλημα αυτό και την έντασή του, όπως και τον εκφοβισμό που υπάρχει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και στα σχολεία, από τη συνολικότερη σύψη, τη σαπίλα, την έκπτωση αξιών, το χτύπημα της συλλογικότητας, το οποίο παράγει και αναπαράγεται από αυτό το σύστημα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει να δράσουμε τώρα με συγκεκριμένα μέτρα τα οποία δεν οδηγούν στη λογική του σοφρονισμού μέσα από ένα σοφρονιστικό σύστημα το οποίο ουσιαστικά είναι προβληματικό. Χρειάζεται συγκεκριμένη πολιτική, χρειάζεται συγκεκριμένη προσέγγιση της παραβατικότητας των ανηλίκων, όπως χρειάζεται και ιδιαίτερη φροντίδα, θα έλεγα εγώ, σε μια άλλη πλευρά αυτού του προβλήματος, με τα εγκατελειμμένα, κακοποιημένα παιδιά ή με τα παιδιά τα οποία ζουν σε επικίνδυνο περιβάλλον και δεν υπάρχουν δομές κυριολεκτικά κοινωνικές, κρατικές, οι οποίες μπορούν να αντιμετωπίζονται αυτές οι περιπτώσεις που πολλαπλασιάζονται δυστυχώς. Την ώρα που έχουμε 5.500 παιδιά, κύριε Σοφιανέ, να σκοτώνονται στη Γάζα. Την ώρα που έχουμε 5.500 παιδιά να σκοτώνονται στη Γάζα, όπως σωστά είπατε, και που δυστυχώς από ό,τι φαίνεται αυτός ο αριθμός θα ανέβει, και όλα αυτά στο όνομα του δικαιώματος που έχει το κράτος δολοφόνος του Ισραήλ να αμήνεται. Αυτή είναι η άμυνα του Ισραήλ, να σκοτώνει παιδιά, να καταλαμβάνει νοσοκομεία, να χτυπάει, να βομβαρδίζει σχολεία, εκκλησίες. Αυτό είναι η εικόνα, αν θέλετε, αυτού του κράτους, το οποίο στηρίζεται και από την ελληνική κυβέρνηση και από το ΝΑΤΟ και τους Αμερικάνους. Και έχει δικαίωμα ο Ερντογάν να πηγαίνει στη Γερμανία και να τα βάζει με τη Γερμανία για το ολοκαύτωμα και να φωνάζει εναντίον του Ισραήλ όταν το ίδιο εξοντώνει τους Κούρδους ή φυλακίζει τους αντικαθεστωτικούς, το μεσχωρείτε δηλαδή. Ξέρετε, αυτό δεν σημαίνει ότι αθώνεται ο Ερντογάν. Σημαίνει όμως ότι πρέπει να μας προβληματίσει η δική μας οπτική, η οπτική δηλαδή της ελληνικής κυβέρνησης, να στέκεται αρρωγός το κράτος τρομοκράτη, να κλείνει τα μάτια μπροστά στη σφαγή που γίνεται στη Γάζα και να εμπλέκει την Ελλάδα, τη χώρα, την πατρίδα μας σε αυτό το μακελιό, παραχωρώντας τις βάσεις, δίνοντας τη δυνατότητα να στηρίζεται αυτή η δολοφονική μηχανή στο έγκλημα το οποίο συνεχίζει να κάνει. Αυτό, ξαναλέω, δεν αθώνει τον Ερντογάν. Η Τουρκία είναι το κράτος το οποίο έχει εισβάλει, ήδη έχει στρατό κατοχή σε τρεις χώρες, στη Συρία, στο Ιράκ, στην Κύπρο. Είναι το κράτος τρομοκράτη, το κράτος το οποίο, ξαναλέω, έχει κατοχικά στρατεύματα, το οποίο όμως είναι και συμμαχός μας στο ΝΑΤΟ, για να μην ξεχνιόμαστε. Ξέρω ότι αυτό που θα σας πω θα σας βγει σύμφωνο. Υπάρχει και το, επιτρέψτε μου να πω, τη λέξη ανάθεμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έβαλε τις κυρώσεις, κατά την άποψή μου, στην Ρωσία που έκανε την επέμβαση, όπως έκανε την εισβολή στην Ουκρανία. Δεν τολμά να βάζει κυρώσεις όμως για την Τουρκία σε σχέση με την Κύπρο. Ούτε στο Ισραήλ σε σχέση με τη Γάζα. Σωστό. Και το λέω αυτό γιατί είναι η πολιτική αλακάρτε που θυμάται το διεθνές δίκαιο όταν το συμφέρει. Είναι η πολιτική η οποία, αν θέλετε, έχει γεμίσει γωνιές του πλανήτη αλλά και της γειτονιάς μας από πολέμους. Και το κρίσιμο για μας είναι ο ελληνικός λαός να συνεχίσει να δείχνει ακόμα πιο μαχητικά την αλληλεγγύη του στο λαό της Παλαιστίνης, σε έναν αγώνα που κάνει για να έχει πατρίδα, για να αναγνωριστεί το Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα το 67 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, γιατί αυτός ο αγώνας είναι που εγγυάται και την ειρήνη και στο λαό του Ισραήλ. Εδώ που τα λέμε όμως, συγγνώμη κύριε Σοφιανέ, η Παλαιστίνη ήταν επίσης ένας πυλώνας που σαμποτάρισε την ίδρυση του Παλαιστινιακού κράτους τότε. Ξέρετε, αν τρέξουμε στην ιστορία, υπάρχουν κίνδυνοι να μην μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ορθά συμπεράσματα, γιατί θα πρέπει να δούμε πώς δημιουργήθηκε το κράτος του Ισραήλ, ποιοι βρίσκονταν σε αυτά τα εδάφη το 47, τι μεσολάβησε για να διαμορφωθούν όλοι αυτοί οι όροι. Το κρίσιμο είναι σήμερα. Σήμερα η αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, σήμερα τα δύο κράτη σε αυτή την περιοχή,
με τα σύνορα το 67 και με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, είναι ο μόνος δρόμος για να μπορέσει να γίνει ειρήνη, είναι ο μόνος δρόμος που εγγυάται, αν θέλετε, με τα σημερινά δεδομένα και τον συσχετισμό και για το λαό της Παλαιστίνης και για το λαό του Ισραήλ, το να ζήσει ειρηνικά σε σύνορα αναγνωρισμένα για να έχουν και οι Παλαιστίνοι τη δική τους πατρίδα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τώρα τι γίνεται με το θέμα της ακρίβειας που έχει σακατέψει νοικοκυριά και νοικοκυριά και όχι μόνο τα φτωχά και τα μικρομεσαία νοικοκυριά και τα μεσαία νοικοκυριά. Πώς αντιμετωπίζετε το θέμα αυτό της ακρίβειας που στα ράφια πια δεν αγγίζεται? Ξέρετε, υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι οι οποίοι εξηγούν την ακρίβεια σε επίπεδο και Ευρωπαϊκής. Και πώς αντιμετωπίζετε, έχει σημασία. Και Ελλάδας. Είναι σύμπτωμα δηλαδή αυτής της οικονομίας που βρίσκεται στα πρόθυρα μιας νέας κρίσης και είναι ταυτόχρονα ένα συμπέρασμα στο πώς πληρώνει ο εργαζόμενος λαός, η πλειοψηφία του λαού μας, τις συνέπειες και των ιμπεριαλιστικών πολέμων που γίνεται στην Ουκρανία, στο Ισραήλ, αλλά και των συνεπειών από την οικονομική πολιτική που ακολουθείται. Εμείς όμως επιμένουμε στην ανάγκη να παρθούν συγκεκριμένα μέτρα. Αυτά τα μέτρα τα οποία τα θέταμε και όταν η κυβέρνηση Μητσοτάκη έλεγε ότι είναι ένα εισαγόμενο πρόβλημα το οποίο θα ξεπεραστεί, δεν είναι κάτι τέτοιο. Είναι δομικό πρόβλημα αυτής της οικονομίας και αυτής της συμμετοχής της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό και τα μέτρα που μπορούν να δώσουν μια ανάσα είναι η κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, είναι η κατάργηση των επαχθών φόρων στα καύσιμα, στην ηλεκτρική ενέργεια, στο πετρέλαιο, είναι η ανάγκη να φορολογηθεί το κεφάλαιο, το οποίο και το 23 αλλά και το 24 προσθέτει μόλις 5% από τα δισεκατομμύρια των φορολογικών εσόδων της ελληνικής κυβέρνησης. Αυτά τα μέτρα είναι αυτά τα οποία μπορούν να δώσουν μια ανάσα. Και φυσικά ο αγώνας για συλλογικές συμβάσεις με πραγματικές αυξήσεις για να μπορεί ο μισθός και η σύνταξη να μην τελειώνουν στις πρώτες 10 ή 15 μέρες. Δεν αντέχει ο λαός μας άλλο αυτή την πολιτική. Πρέπει να διεκδικήσει άμεσα μέτρα και πρέπει ταυτόχρονα να απαντήσει και στην κοροϊδία αυτής της κυβέρνησης που με κάποια πρόστιμα χάδια σε πολυεθνικές οι οποίες έχουν φυσαυρίσει αυτή την διετία από το ράλι των τιμών προσπαθεί να ρίξει στάχτη στα μάτια στον κόσμο. Γιατί δεν είναι πολιτική το να παίρνεις και να φορολογείς άγρια με άμεσους και έμεσους φόρους την πλειοψηφία του λαού που πιέζεται για να δώσεις κάποια ποσά στο κομμάτι του λαού μας που ζει στην ένδυα, που ζει στη φτώχεια. Δεν είναι απάντηση αυτή. Σαν κόμμα ποτέ δεν ανακατευθήκατε αυτό, τι κάνουν τα άλλα κόμματα, αυτό είναι γεγονός. Έτσι, έχετε μια στάση πολύ προσεκτική στη Βουλή. Αλλά τι σας απασχολεί το θέμα της διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως την καταγράφουμε, προσδοκώντας ότι μπορείτε να εισπάξετε ποσοστά από εκεί? Εμάς, ξέρετε, δεν μας απασχολεί, κύριε Κουρίτη, ψηφοφυρικά το θέμα. Εμάς μας απασχολεί όλος αυτός ο κόσμος να μην απογοητευτεί, να μην παραιτηθεί. Αυτός ο κόσμος που καταλαβαίνει σήμερα, αν θέλετε, σε μεγαλύτερο βαθμό και σε μεγαλύτερη έκταση το παιχνίδι που έπαιξε ο ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια, να μην χαθεί από το κίνημα, τις διεργασίες, από τον αγώνα. Αυτός ο κόσμος πρέπει να συναντηθεί και τον καλούμε να συναντηθεί μαζί με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, όχι στις εκλογές όταν θα έρθουν, τώρα, στο μεγάλα συλλαλητήρια που γίνονται, που έχουν οργανωθεί, το Πανελλαδικό Συλλαλητήριο των Συνταξιούχων, την Τετάρτη στις 22 που πρέπει να κλείσουν τα πάντα. 12 το μεσημέρι θα γίνει η συγκέντρωση. Βεβαίως, που πρέπει να κλείσει όλη η Ελλάδα απέναντι σε αυτό το έσχος της λαιλασίας των αυτοαπασχολουμένων, των μισθωτών, των επιστημόνων, στο όνομα, λέει, της φοροδιαφυγής, στοχοποιώντας χιλιάδες κόσμο για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα αυτή η κυβέρνηση, για να δικαιολογήσει δηλαδή ότι οι επιχειρήσεις και το μεγάλο κεφάλαιο όχι μόνο δεν πληρώνουν με αυτά τα χαδάκια πρόστιμα που βάζει η κυβέρνηση, αλλά φοροαπαλλάσσονται και τροφοδοτούνται με ζεστό χρήμα. Στους αγώνες λοιπόν πρέπει να συναντηθούμε με αυτόν τον κόσμο. Απλώνουμε χέρι, κάνουμε κάλεσμα μιας ειλικρινής αγωνιστικής συνάντησης, γιατί αυτή δίνει τη δυνατότητα να αλλάξουμε, να αναχαιτήσουμε την πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη και να συγκρουστούμε, αν θέλετε, με μια πολιτική συνολικότερα που καταδικάζει την πλειοψηφία του λαού μας στην ανέχεια
και στην αβεβαιότητα. Κύριε Σιβερέφ. Εκεί ήδη συναντιόμαστε με ζωντανές λαϊκές δυνάμεις που βρίσκονταν στο ΣΥΡΙΖΑ και θέλουμε να συναντηθούμε με πολύ περισσότερους.